Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Πρακτικού Ενιδρίου. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας και κλείξε το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Αυτό το βίντεο αποφάσισα να το κάνω τελείως έκτακτα, διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω μία αναπαραγωγή από σκαλάρια. Τα σκαλάρια που υπάρχουν πίσω μου μαζί με την αρουάνα τοποθετήθηκαν σε αυτό το συγκεκριμένο ενιδρίο, όχι μόνιμα, απλά για να τα μεγαλώσω και να τα μεταφέρω αργότερα σε ένα πολύ μεγαλύτερο ενιδρίο. Τα συγκεκριμένα σκαλάρια πραγματικά τα είχα πάρει πάρα πολύ μικρά, στη περίπου 26 Μαρτίου είχαν τοποθετηθεί μέσα. Χρησιμοποιώ φίλτρο αντίστροφης όσμωσης, το νερό πραγματικά θα έλεγα ότι είναι αξιοπρεπέστατο, είναι περίπου στα 125 ppm, είναι μαλακό το νερό μου. Και χωρίς να το περιμένω, τα δύο σκαλάρια όπως θα δείτε στο βίντεο πήγανε και έκαναν τα αυγά τους πάνω στο εσωτερικό φίλτρο. Ξαναλέω, αυτό το ενιδρίο είναι στα 105 λίτρα, δεν το χρησιμοποιεί, δεν είναι το βασικό ενιδρίο, δηλαδή το μόνιμο ενιδρίο που επιθυμώ να είναι μέσα στα σκαλάρια. Το χρησιμοποίησα αυτό το ενιδρίο έτσι ώστε να τα μεγαλώσω και να τα πάω σε ένα πολύ μεγαλύτερο ενιδρίο. Και μάλιστα αυτό έγινε και μια εβδομάδα με δύο εβδομάδες πριν μου ήρθε το μεγάλο ενιδρίο, όπου ήθελα εκεί πέρα να τα μεταφέρω, να πηγαίνανε σε ένα ενιδρίο 500 λίτρων. Τέλος πάντων δεν πρόλαβα. Τα σκαλάρια με προλάβανε, έχουν πάει και έχουν κάνει τα αυγά τους πάνω στο φίλτρο. Βλέπω εδώ πέρα το ζευγάρι προστατεύει την περιοχή και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, διότι αυτό το πράγμα έγινε σε ένα ενιδρίο με πάρα πολύ υψηλή ιχθυοφόρτιση, έτσι να μην κρυβόμαστε, και μου κάνει εντύπωση διότι όπως πολύ καλά ξέρουν, είναι λίγο πιο διαβασμένοι, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζονται πάρα πολλά περισσότερα λίτρα. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να ακολουθήσει άλλο ένα βίντεο στην περίπτωση που γεννηθούν τα μωρά και δεν συνέβη τέλος πάντων κάποιο ατύχημα ή να φαγωθούν ή να μην έχουν γονιμοποιηθεί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σε περίπτωση που υπάρξει γονιμοποίηση των αυγών και έχω τα νεογνά, θα ακολουθήσει άλλο ένα βίντεο. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι τότε να είστε καλά.